Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι, συναδέλφες, φίλες και υπομονετικοί και επίμονοι αχτινολόγοι που ψάχνουν για μάθηση, καλησπέρα στο σημερινό μάθημα. Το σημερινό εκπαιδευτικό μάθημα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τη διευθύντρια του αχτινολογικού εργαστηρίου του Διαβαλκανικού για την Κέντρο της Θεσσαλονίκης, η κυρία Ανέκο Μούζη, η οποία θα μας αναπτύξει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για όλους τους ακτινοδιαγνωστές και ειδικότερα τους νευροακτινολόγους. Το θέμα είναι η νέα ταξινόμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που βγήκε το 2021 για το τι πρέπει, πώς κατανέμονται, πώς ταξινομούνται οι όγκοι του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτό ίσως βάλει καταρχάς μια τάξη στο μυαλό του ακτινολόγου για το πώς πρέπει να μελετά την αξιολογική, την αστική τομογραφία και τι πρέπει, τι πληροφορίες χρειάζεται να δώσει και στον κλινικό γιατρό. Οπότε θα μας αναπτύξει η κυρία Βουνίκη το θέμα για το τι πρέπει να κάνουμε και συνέχεια θα παρουσιαστεί κάποια περιστατικά σχετικά με την παρουσίαση από την ειδικευόμενη που έχει απλά την κυρία Μαρία Σιδηρόπουλου. Ξεκινήσουμε λοιπόν με την κυρία Βουνίκη. Καλησπέρα από μένα. Θα προσπαθήσω στο χρόνο που μας διαθέτει εδώ το Πανεπιστήμιο να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο ναι, μεν δεν μπορούμε εμείς να το καταλάβουμε, αλλά πρέπει να έχουμε μία γνώση και μία εξοικείωση με το τι σημαίνει ταξινόμηση των όγκων του κεντρικού νευρικού συστήματος, γιατί είμαστε γιατροί που καλούμαστε και να διαγνώσουμε αλλά και να παρακολουθήσουμε αυτούς τους όγκους. Ο στόχος της εισήγησης αυτής είναι να κατανοήσουμε κάποιες τις ανακατατάξεις που έχουν γίνει στην ταξινόμηση των όγκων του εγκεφάλου το 2021, κυρίως όμως όσον αφορά τα γλιώματα των ενηλίκων, γιατί αν πάρουμε όλους τους όγκους δεν θα τελειώσουμε ούτε αύριο, να αναφέρουμε τις πιο σημαντικές συμμοριακές μεταλλάξεις που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση των γλιωμάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος και να καθορίσουμε τη σχέση τους με την πρόγνωση και την θεραπεία και να δούμε και κάποια πιθανά κλινικά σενάρια όπου ο ακτινολόγος μπορεί να παίξει ένα κεντρικό ρόλο, να επηρεάσει δηλαδή τη διάγνωση και την θεραπευτική δρόμο που θα ακολουθηθεί από τους θεράποτες. Αυτό είναι μία από τις γνωστές πίτες που χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να μιλήσουμε για την επιδημιολογία των όγκων του εγκεφάλου, που δείχνει λίγο με τι έχουμε να κάνουμε. Βλέπετε, τα μηνυγιώματα δεν είναι βέβαια η σύγχρονη ταξινόμηση, είναι το 18, αλλά δεν πειράζει, είναι περίπου η ίδια. Βλέπουμε ότι υπάρχουν οι όγκοι, τα μηνυγιώματα που καταλαμβάνουν ένα τεράστιο κομμάτι, δεν θα μιλήσουμε για αυτού. Βλέπουμε τους όγκους της υπόφυσης και βλέπουμε εδώ πέρα κάπου είμαστε στα γλιώματα, μαζί με μια σειρά από άλλες μικρότερα κομμάτια πίτας, πολύ πιο σπάνιοι όγκοι, αλλά για να έχουμε λίγο μια εικόνα για το ποια είναι η επιδημιολογία των όγκων αυτών. Λοιπόν, οι όγκοι του κεντρικού νευρικού συστήματος πρέπει να θυμόμαστε ότι κατά κύριο λόγο είναι όγκοι των ενηλίκων. Λίγους όγκους έχουμε στα παιδιά, είναι πιο σπάνιοι, γι' αυτό όλοι είμαστε λιγότερο εξοικειωμένοι και οι όγκοι και κυρίως τα γλιώματα έχουν πικ στην 6η και 7η δεκαετία και μετά αρχίζουν και πέφτουν όταν περάσουμε ακόμη και την 8η δεκαετία της ζωής. Η ταξινόμηση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη και αποδεκτό σύστημα ταξινόμησης. Έχουμε πλέον την 5η έκδοση. Παραδοσιακά τυπώνεται σε ένα μπλε βιβλίο. Το 79 ήταν η πρώτη, το 93 η δεύτερη. Μπήκε τότε, όπως βλέπετε, η άνοσο ιστοχημία. Για τους παθολογωτόμους ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα αυτό. Το 2000 ήταν η άλλη. Το 2007, που κράτησε πάρα πολλά χρόνια, βλέπετε, μέχρι το 2016. Όπου τότε δεν ήταν η πέμπτη, ήταν η τέταρτη επικαιροποιημένη έκδοση. Και η οποία τότε έγινε αυτό το τεράστιο βήμα όπου μπήκαν τα μοριακά στην ταξινόμηση και το 2021, δηλαδή πολύ λίγα χρόνια μετά, έχουμε μια νέα έκδοση, την 5η έκδοση, η οποία έρχεται και αυτή να αλλάξει, όπως έγινε ένα μεγάλο άλμα από το 7 μέχρι το 16, από το 16 μέχρι το 2021 και κάπως πρέπει να είμαστε κι εμείς εξοικειωμένοι με τις αλλαγές οι οποίες έχουν έρθει στο προσκήνιο.
Υπήρχε μια κοινοπραξία από ένα κονσόρτσιουμ από μοριακούς βιολόγους, από νευροπαθολόγους, νευροογκολόγους κλπ, οι οποίοι ήδη δίνανε συμβουλές και οι οποίες ενσωματώθηκαν πλέον στην ταξινόμηση αυτή, την τελευταία έκδοση, και η οποία τελικά έχει να κάνει με το ότι για πρώτη φορά έχουμε ιστολογικά δεδομένα μαζί με μοριακά, γονιδιακά δεδομένα, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στο διαγνωστικό κάδρο και έτσι έχουμε την σταδιοποίηση των όγκων του εγκεφάλου. Τα γλιώματα, τα γάγλιο νευρώματα, οι νευρογενείς όγκοι και οι εμβρυϊκοί όγκοι έχουν υποστεί τις πιο μεγάλες αλλαγές από το 2016. Έχουν δημιουργηθεί και έχουν μπει νέες οντότητες, 14 νέες οντότητες, 14 νέα γλιώματα με νέα ονόματα. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα που έγινε και το οποίο αλλάζει και τον τρόπο που σκεφτόμαστε εμείς και προσεγγίζουμε τους όγκους αυτούς, είναι ότι τα γλιώματα πλέον χωρίστηκαν σε όγκους των ενηλίκων και σε παιδιατρικούς όγκους. Πολλές φορές είχαμε το ίδιο γλίωμα, το ίδιο όνομα για όγκους των ενηλίκων και όγκους των παιδιών. Τώρα αυτό το πράγμα έχει τελείως αλλάξει. Δεν θα αρχίσω να λέω κάθε μία από τις οντότητες, κάθε ένα από την ομάδα των όγκων. Νομίζω ότι οποιοδήποτε μπορεί να μπει ακόμη και στο ραντιομπίντε και να δει την ταξινόμηση αυτό. Θα προχωρήσουμε όμως να δούμε τι μπορούμε εμείς να αλλιεύσουμε, τι πρέπει να ξέρουμε από αυτή την σταδιοποίηση. Το βασικό είναι ότι τα γλιώματα έχουν χωριστεί, όπως είπαμε, σε όγκους των ενηλίκων και σε όγκους των παιδιών. Και οι όγκοι των παιδιών είναι τα low grade γλιώματα, τα high grade γλιώματα και επίσης τα περιγεγραμμένα αστροκυτώματα, τα οποία βέβαια μπορεί να τα δεις και στους ενήλικες. Και οι όγκοι των ενηλίκων είναι τρεις κατηγορίες, ένα, δύο, τρεις κατηγορίες. Βάζω ξανά το ίδιο slide και με κόκκινο βάζω τις μεταλλάξεις και τις χρωμοσωμικές συμβλάβες και τον γονιδιακό δίκτυο που πολλές φορές είναι αυτό που έχει δίνει την ταυτότητα σε αυτά τους όγκους. Και βλέπετε ότι είναι πάρα πολλά, είναι μερικές φορές δυσνόητα, με αρχικά. Και εδώ τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα, πώς συζητάμε μεταξύ μας, πώς κάνουμε τις διαγνώσεις για αυτούς τους όγκους οι οποίοι έχουν αποκτήσει πλέον όλο αυτό το, όχι μόνο το όνομα, αλλά και όλο αυτό το μακρινάρι από πίσω. Ένα-δύο πράγματα που πρέπει να ξέρει κανείς είναι ότι, ξέρω εγώ, οι οντότητες έγιναν ποικιλίες. Εγώ νομίζω ότι αυτά δεν μας ενδιαφέρουν πολύ. Ίσως έχει μια σημασία να θυμάται κανείς ότι δεν τους ονομάζουμε πλέον με τα ρωμαϊκά τα νούμερα, αλλά τα κάνουμε Arabic. Άρα, αν το γράφει κανείς έτσι, απλώς σημαίνει ότι απλώς δεν έχει ενημερωθεί, αλλά δεν νομίζω ότι αλλάζει και τίποτα αυτό. Αλλά καλύτερα είναι να τα γράφουμε και εμείς όπως πρέπει, 1, 2, 3 και 4. Τώρα, εκείνο που έχει γίνει είναι ότι ένα ολοκληρωμένο ιστολογικό πόρισμα, λένε οι οδηγίες, θα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός τόσο των μορφολογικών χαρακτηριστικών, δηλαδή του φαινότυπου στην ιστολογική εξέταση, όσο και των μοριακών πληροφοριών. Και όταν έχουμε αυτό το ολοκληρωμένο πόρισμα, έχουμε την ολοκληρωμένη διάγνωση, έχουμε δηλαδή το πράσινο φως για τη διάγνωση και για την θεραπεία. Ωστόσο, αυτό το ολοκληρωμένο πόρισμα, πάρα πολλές φορές αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να το αντιληφθούμε ότι δεν είναι δυνατόν, γιατί αυτές οι μοριακές αναλύσεις δεν είναι προσιτές, είναι πάρα πολύ ακριβές. Μερικές από αυτές δεν γίνονται μόνο σε οργανωμένα ή σε εξειδικευμένα κέντρα. Οπότε όταν έχουμε ένα περιστατικό στο οποίο δεν μπορούμε να το κατατάξουμε αλλιώς, έχουμε αυτές τις δύο οντότητες. Δηλαδή, όταν οι μοριακές πληροφορίες είναι, είναι προσιτές, αλλά τελικά δεν έγιναν τα τεστ, δεν εφαρμόστηκαν ή δεν ήταν επιτυχή, χρησιμοποιούμε τον NOS, δηλαδή ότι προσδιορίζονται διαφορετικά, ή εδώ πέρα όταν έχουμε κάνει τα τεστ, τα οποία γίνανε επιτυχώς, αλλά τα αποτελέσματα των τεστ αυτών δεν μας επιτρέπουν να κατατάξουμε
τον όγκο με βάση αυτούς τους καταλόγους που έχουμε στη διάθεσή μας από την WHO Classification, θα το πούμε Not Elsewhere Classified, δηλαδή δεν ταξινομούνται διαφορετικά. Αυτό θα το δούμε στα πορίσματα πιθανόν στο άμεσο μέλλον. Άρα αφήνει παραθυράκι η WHO Classification και λέει ότι τελικά, ας πούμε, πραγματικά μπορεί να υπάρχουν όγκοι, τους οποίους ακόμη και τώρα με αυτή την λεπτομερή κατάταξη δεν μπορούμε να τους κατατάξουμε και πιθανόν θα καταταγούν στις επόμενες εκδόσεις. Άρα το ολοκληρωμένο πόρισμα έχει την ιστορική διάγνωση, έχει το grading που πρέπει να είναι με νούμερα αράβικα 1, 2, 3, 4 και έχει τις μοριακές πληροφορίες. Να θυμίσουμε ότι παλιά λέγαμε grade 2 ένα γλίωμα όταν είχε κύτταρα, γλίας και δεν είχε όμως αναπλασία ή μητωτική δραστηριότητα, οπότε αν τα είχε αυτά ανέβαινε και γινόταν grade 3 και αν είχε επιπλέον νέκρωση που ξέραμε όλοι από τα φοιτητικά χρόνια και από τα χρόνια της ειδικότητας ότι είναι το hallmark του γλιοβλαστώματος ή αν έχει μικροαγγειακή ανάπτυξη, πηγαίναμε στον όγκο 4. Αυτή ήταν η κλασική ιστολογική ταξινόμηση και νομίζω ότι στην συνείδηση του καθενός από εμάς αυτή είναι η ταξινόμηση των γλιωμάτων. Για να δούμε λοιπόν τι έχει αλλάξει τώρα. Αυτό ήταν το 2016. Δεν θα αρχίσω να το αναφέρω ένα προς ένα. Δηλαδή το 2021 που λέμε ότι γίναμε πιο σύνθετα, εδώ έγινε κάτι λίγο πιο απλό. Δηλαδή τα αστροκυτώματα, που είναι το ένα από τα τρία γλιώματα, λέγονται, έχουν τη μετάλλαξη IDH και ανάλογα είναι 2, 3 ή 4. Η δεύτερη ομάδα είναι τα ολιγοδεντρογλιώματα, τα οποία έχουν την IDH μετάλλαξη, αλλά πρέπει να έχουν και την έλλειψη στις χρωμοσωμικές περιοχές 1P19Q. Και η τρίτη κατηγορία είναι το γλιοβλάστομα, το οποίο δεν έχει την IDH μετάλλαξη. Δηλαδή έχουμε τρεις τύπους και από ό,τι λέει η WHO κατάταξη δεν υπάρχει και τίποτα άλλο. Επαναλαμβάνω, στα διάλυτα διευθυντικά γλιώματα των ενηλίκων. Έχει φύγει από το λεξιλόγιο η λέξη αναπλαστικό αστροκύτωμα. Το γράφουμε κάθε μέρα και το γράφουν και οι παθολογονατόμοι. Το γράφουν οι παθολογονατόμοι πιο πολύ γιατί δεν ξέρουν την κατάταξη, για να επικοινωνούν με τους, και με εμάς και με τους νευροχειρουργούς κλπ. Αλλά δεν υπάρχει αναπλαστικό αστροκύτωμα. Και επίσης δεν υπάρχει γλιοβλάστομα το οποίο να έχει τη μετάλλαξη. Ενώ εδώ πέρα υπήρχε. Υπήρχε το γλιοβλάστομα το οποίο είχε την IDH μετάλλαξη. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην ΕΕ. Υπάρχει γλιοβλάστομα το οποίο δεν έχει τη μετάλλαξη, τα άλλα είναι αστροκυτώματα. Τώρα τι είναι αυτή η μετάλλαξη? Είναι το IDH, η κεντρική διδρογονάση, είναι, ποιος θα το έλεγε ότι θα ξαναγυρνούσαμε στον κύκλο του Krebs που μας έχει βασανίσει πολύ παλιά. Δεν νομίζω ότι είναι του παρόντος να το αναλύσουμε. Ο καθένας μπορεί να διαβάσει τι σημαίνει αυτή η μετάλλαξη, τι ρόλο παίζει, είναι κάπου εδώ πέρα στον κύκλο του Krebs. Το θέμα είναι ότι φάνηκε ότι αυτή η μετάλλαξη είχε σχέση με την γλιωματογένεση και ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό προγνωστικό στοιχείο το να έχει κανείς ή να μην έχει μετάλλαξη αυτή. Και ερχόμαστε στο βασικό πίνακα που νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο ίσως πρέπει και να είναι και το μόνο από όλα αυτά που θα πρέπει κανείς να συγκρατήσει από αυτή την παρουσίαση. Όταν δει ένας παχλογανατόμος ένα διάκτητο διευθυντικό γλίωμα και δει ότι είναι γλίωμα, έτσι, βλέπει κύτταρα της γλίας, εκείνο που πρώτα πρέπει να ξεχωρίσει είναι αν υπάρχει αυτή η μετάλλαξη, το οποίο γίνεται με νοσοϊστοχημικό τρόπο. Αν υπάρχει αυτή η μετάλλαξη και το νεόπλασμα μοιάζει με ολιγοδεντρογλίωμα, πρέπει να δει αν υπάρχει η έλλειψη στις χρωμοσωμικές περιοχές 1P και 19Q. Αν υπάρχει αυτή η έλλειψη, τότε έχουμε ολιγοδεντρογλίωμα. Αν δεν υπάρχει αυτό, το οποίο όμως είναι ένας μοριακός, μια μοριακή μελέτη, τότε έχουμε ένα αστροκύτωμα. Άρα, αστροκύτωμα έχουμε μονάχα όταν δεν έχουμε αυτή την έλλειψη. Το θέμα είναι ότι αυτή είναι μοριακή μελέτη και πολλές φορές όταν ένα νεόπλασμα δεν μοιάζει με ολιγοδεντρογλίωμα, χωρίς να κάνει απαραίτητα αυτή την εξέταση ο παθολογονατόμος, δίνει ότι πρόκειται για ένα αστροκύτωμα. Και τώρα πάμε εδώ σε αυτό το δρόμο, ο οποίος λέει ότι αν δεν έχουμε αυτή τη μετάλλαξη
Και προχωράμε εδώ και δεν έχουμε ούτε τη δεύτερη σειρά των μεταλλάξεων, η οποία δεν γίνεται με νοσοστοιχημία, γίνεται με μοριακό τρόπο. Φτάνουμε εδώ και στο τέλος του δρόμου δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από το κλειοβλάστομα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν δεν υπάρχει η μετάλλαξη, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει ένα πλαστικό αστροκύτωμα, υπάρχει μονάχα το γλιοβλάστομα, το wild type, το άγριο. Όταν λοιπόν δούμε ότι δεν υπάρχει αυτή η μετάλλαξη και γίνει και δεύτερη σειρά που είναι σπάνιο, γιατί επίσης είναι μοριακή μελέτη και δεν γίνεται σε όλα τα εργαστήρια και χρειάζεται γονιδιακό έλεγχο κλπ. Προχωράμε εδώ και βλέπουμε ότι υπάρχει νέκρωση. Ένα από αυτά τα τέσσερα να υπάρχει, το ονομάζουμε επίσημα γλιοβλάστομα. Υπάρχει νέκρωση, είναι γλιοβλάστομα. Υπάρχει μικροαγγειακή άξιση, είναι γλιοβλάστομα. Αυτά τα τρία όμως, το TERT promoter mutation, η ενίσχυση του EGFR ή η έλλειψη στο χρωμόσωμα 10 και η ενίσχυση του 7, όλα αυτά είναι μοριακές μελέτες, οι οποίες είναι πιο δύσκολο να γίνουν. Μερικές από αυτές δεν ξέρω αν γίνονται κιόλας. Αλλά σίγουρα δεν είναι ιστολογικές μελέτες, θέλουν γονιδιακό έλεγχο. Νομίζω ότι αυτό είναι ο πίνακας που πρέπει να συγκρατήσουμε και θα εξηγήσουμε μερικά πράγματα. Να δούμε τώρα τι γίνεται με αυτήν την μετάλλαξη. Αν ένας ασθενής είναι 30 χρονών και έχει όγκο, έχει ένα διάρκειο διαισθητικό γλίωμα, η πιθανότητα να έχει τη μετάλλαξη, βλέπετε πόσο ψηλή είναι, δηλαδή είναι σχεδόν 80%. Ενώ όσο μεγαλώνει και γίνεται 80 χρονών, η πιθανότητα να έχει έναν όγκο ο οποίος είναι wild type, δηλαδή δεν έχει τη μετάλλαξη, είναι μηδενική σχεδόν. Αυτό ισχύει για τα high-grade νεοπλάσματα, αλλά και για τα low-grade. Δηλαδή, αν ένα low-grade νεόπλασμα είναι στην ηλικία των 30 ετών, σχεδόν 100% είναι η πιθανότητα να έχεις IDH, αυτή την μετάλλαξη, ενώ όσο προχωράς είναι μηδενική η πιθανότητα. Αυτό είναι περίπου αυτό που ξέραμε και παλιά, απλώς δεν είχε διατυπωθεί έτσι γιατί δεν υπήρχε αυτή η μετάλλαξη. Δηλαδή, γιατί είπαμε ότι αυτά τα νεοπλάσματα τα οποία έχουν τη μετάλλαξη είναι συνήθως πιο καλά, έχουν πολύ καλύτερη πρόγνωση. Αυτό που λέγαμε παλιά, ότι οι νέοι όταν εμφανιστούν ακόμη και high-grade νεοπλάσματα πηγαίνουν μερικές φορές καλύτερα από τους ενήλικες. Όχι μερικές φορές, συνήθως πηγαίνουν καλύτερα. Λοιπόν, τώρα πάμε στα αστροκυτώματα αυτά τα οποία έχουν τη μετάλλαξη. Έτσι. Μπορεί να έχουν και την ATRX μετάλλαξη ή την TAF-P53, που πολλές φορές θα το δείτε να γράφετε στα πορίσματα τα ιστολογικά. Και εδώ τώρα πώς γίνεται η ταξινόμηση σε 2, 3 ή 4. Αυτό θέλει να μας πει αυτό το σχήμα. Αν έχει μητωτική δραστηριότητα ή αναπλασία, δεν είναι 2, είναι 3. Αν επιπλέον έχει μικροαγγειακή αύξηση ή νέκρωση, είναι 4. Εδώ έχουμε δηλαδή το εξής. Μπορεί να έχουμε ένα αστροκύτωμα, το οποίο είναι grade 4, το οποίο δεν το λέγαμε ποτέ έτσι στο παρελθόν. Αυτό όμως έχει καλύτερη πρόγνωση από το γλιοβλάστομα και έχει σημασία να το ονομάζουμε αστροκύτωμα 4. Ένα επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι να μην έχει ούτε αμυτωτική δραστηριότητα, ούτε αναπλασία, ούτε μικροαγγειακή άξη, ούτε νέκρωση. Αυτή την μετάλλαξη, αν έχει αυτός ο όγκος, μπορεί να είναι κατευθείαν 4. Αυτό επίσης είναι μια μετάλλαξη, η οποία δύσκολα γίνεται στα ιατρία και στα παθολογανατομικά εργαστήρια. Δεν ξέρω, εγώ δεν την έχω δει σε κανένα από τα δικά μας τα ιστολογικά. Φαντάζομαι στο άμεσο μέλλον θα έρθει. Και άρα έχουμε μια πολύ σημαντική διαφορά. Να έχουμε το οξύμορο να λέμε ένα αστροκύτωμα grade 4. Λοιπόν, αυτή είναι η μετάλλαξη, η οποία είναι δύσκολο και αυτό και νομίζω ότι καθένας μπορεί να ανοίξει και να διαβάσει. Όλη η ιστορία είναι με τις μεταλλάξεις αυτές, ότι κάποια σαπρέσως ενεργοποιούνται και αυτό είναι ένας ανεξάρτητος δείκτης κακής πρόγνωσης. Γι' αυτό ξεχώρισε και πήγε τους όγκους που έχουν αυτή τη μετάλλαξη και τους έκανε 4. Άρα, εκείνο που παλιά λέγαμε διάχυτο, διαισθητικό αστροκύτωμα ή αστροκύτωμα αναπλαστικό, ή δευτεροπαθές γλιοβλάστομα, γιατί λέγαμε παλιά δευτεροπαθές γλιοβλάστομα. Τώρα όλα είναι κάτω από την ομπρέλα
του αστροκυτώματος, η οποία έχει τη μετάλλαξη και το 2, 3 ή 4 έχει σχέση και με την ιστολογία, αλλά και με τους μοριακούς δείκτες όπως είδαμε. Εδώ τώρα μιλάμε και για αυτούς τις μεταλλάξεις, το ATRX, ο οποίος δείκτης είναι ένας δείκτης όταν υπάρχει αυτή η μετάλλαξη καλύτερης πρόγνωσης. Θα το δείτε πολλές φορές να είναι γραμμένο στα πορίσματα τα παθόλογα ανατομικά. Και αυτό είναι και ένα μήνυμα, θα το δούμε και παραπάνω. Πρέπει να διαβάζουμε όλοι τα παθολογοανατομικά πορίσματα, ενώ συνήθως δεν υπάρχει όταν έχουμε την έλλειψη στα χρωματοσώματα 1π και 19q, και άρα δηλαδή στα ολιγοδεντρογλιώματα, ενώ αυτά τα δύο πάνε συνήθως μαζί. Τώρα όμως, επειδή λέμε κουβέντες και μοριακά κλπ., εμείς είμαστε ακτινολόγοι. Τι σημασία έχουν αυτά για το τι βλέπουμε εμείς όταν καλούμαστε να δούμε αν είναι ένας όγκος, τι όγκος είναι κλπ. Τα τελευταία χρόνια, από το 18 νομίζω, βρήκανε ακτινολογικό σημείο, το τύπου flare mismatch sign, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι αυτή την εικόνα την είχαμε δει πολλές άλλες φορές, αλλά αυτοί που το παρατήρησαν είδαν το εξής, ότι όταν έχουμε αυτό το σημείο, δηλαδή έχουμε πολύ ψηλό TAV2, πέφτει κεντρικά και μένει αυτός ο δακτύλιος εδώ υψηλού σήματος, και άρα υπάρχει ένα μισμάτσα ανάμεσα στο T2 και φλερ, αυτό είχε πάρα πολύ υψηλή ειδικότητα για να είναι αυτός ο όγκος IDH mutated, δηλαδή να έχουμε ένα βλίωμα το οποίο έχει αυτή τη μετάλλαξη. Αυτό πρώτα το... ο Πατέλ πρέπει να είναι. Το είπανε το 2017. Αυτή είναι η πρώτη τους το paper το οποίο έκανε μετά... Υπάρχουν σειρά από paper και μεταναλύσεις κλπ. Και βλέπετε ότι εδώ πέρα υπάρχει το... σε αυτές τις στήλες υπάρχει το θετικό, δηλαδή το T2 flare mismatch, ενώ εδώ πέρα δεν υπάρχει, και βρήκαν αυτοί ότι όλα αυτά εδώ ήταν IDH mutated, ενώ αυτά δεν ήταν. Αυτό τώρα για ακτινολογικό σημείο να έχει τέτοια ειδικότητα, 100% όπως φαίνεται από αυτή την μετα-ανάλυση, η οποία είναι το 2022 στο European Radiology, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή ένα ακτινολογικό σημείο να έχει τέτοια ειδικότητα, γιατί για ένα μοριακό... για μια μοριακή σφραγίδα, για μια μετάλλαξη που υπάρχει σε αυτό τον όγκο. Και εδώ βέβαια ερχόμαστε στην εποχή που υποτίθεται ότι διανύουμε και μάλλον θα πάμε προς τα εκεί, στα radio genomics. Δηλαδή η ακτινολογική εικόνα έχει μέσα της τη σφραγίδα των μεταλλάξεων και των μοριακών βλαβών και των χρωσομικών και γονιδιακών δεικτών που υπάρχουν μέσα σε αυτούς τους όγκους. Και εδώ έχουμε ακόμη κάτι πιο προχωρημένο. Αυτή είναι μια τωρινή, πιο πρόσφατη μελέτη, η οποία τι λέει, ότι όχι μόνο όταν έχεις, ας πούμε, 100% του flare mismatch, ακόμη και λιγότερο να έχεις, και αυτός το θέτει περίπου στο 25%, πάλι πιθανότερα έχεις πιθανά αυτή την μετάλλαξη. Και μάλιστα φτιάξαν έναν... αλγόριθμο που λέει ότι αν έχεις πάνω από 25% μέσα σε έναν όγκο T2 flare mismatch, τότε έχεις αυτή την μετάλλαξη. Δηλαδή μιλάμε για ένα γλίωμα IDH mutated, το οποίο όμως δεν είναι ολιγονδρογλίωμα, βλέπετε 1P19Q intact. Αν δεν υπάρχει και έχεις όμως επασβεστώσεις, αυτό είναι πιθανότερα να είναι ολιγοδεντρογλίωμα. Αν έχεις αιμορραγία, τότε μάλλον πάμε σε wild type, δηλαδή πάμε σε γλιοβλάστομα. Αν δεν έχεις ούτε επασβεστώσεις ούτε αιμορραγία και έχεις νέκρωση, πάμε πάλι στο wild type. Αν δεν έχεις εδώ, πάμε σε κάτι ενδιάμεσο. Δηλαδή θέλουν να τονίσουν με το paper αυτό την σημασία των conventional σημείων των ακτινολογικών, στα οποία πρέπει να δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα. Αυτός είναι ο τύπος που έχει κάνει το ραντιοπίδι, αυτός που το ίδρυσε. Αυτό το paper αυτού είναι. Και μάλιστα αυτός έχει ένα πολύ ωραίο, με μια ελάχιστη αμοιβή είναι στο ραντιοπίδι, που κάνει ένα course για αυτή την σταδιοποίηση, που σας προσυστήνω, είναι πάρα πολύ και ευχάριστο και εύληπτο και να το δείτε. Λοιπόν, κοιτώντας τώρα αυτά τα περιστατικά και πηγαίνοντας προς τα πίσω,
βρήκα εγώ τώρα ένα τέτοιο περιστατικό στο αρχείο. Και λέω, ούτε είχα διαβάσει ποτέ τώρα ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Είχα ακούσει για το τι του Star, αλλά δεν το χρησιμοποίησα τουλάχιστον σε αυτή την διάγνωση. Άρα εδώ τι βλέπουμε, ότι όντως υπάρχει αυτό το σημείο, δεν είναι, υπάρχει η πτώση του αισθήματος σε πολύ παραπάνω από 25%, δηλαδή κοντά στο μένει ένα μικρό δακτύλιο. Έχουμε έναν όγκο ο οποίος δεν εμπλουτίζεται, άρα δεν έχει diffusion. Άρα τι είναι το πιο πιθανό, θα μπορούσα δηλαδή να γράψω σε αυτό το πόρισμα και συστήνω να το γράφουμε ότι αυτό είναι ένα γλίωμα το οποίο πολύ πιθανά είναι IDH mutated. Τι πολύ πιθανά, δηλαδή άμα λέει 100% specificity πρέπει να το γράψουμε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτά που λέει η βιβλιογραφία. Χειρουργήθηκε ο ασθενής και βλέπω εγώ το πόρισμα. Και λέει ότι είναι ένα διάκτο αστροκύτωμα, grade 2. Έχει σπάνιες αιστείες αναπλαστικού, αυτό που είπαμε ότι το γράφουμε ακόμα, η αυτήν δεν υπάρχει, άρα είναι grade 3. Και λέει ότι δεν έχει IDH on. Λέω, εντάξει, το ραντιογενόμικ μας προδίδει, δεν... Τι γράφει όμως από κάτω, αυτό είναι νομίζω από εδώ, από το του Πανεπιστήμιο. Αν και η ανοσοϊστοχημική έκφραση απέβει αρνητική, λόγω του οριακού grade 2 και λόγω της ηλικίας, αυτό είδατε, ο ασθενής είναι 36 χρονών, 35 χρονών ήταν όταν χειρουργήθηκε. Που, θυμάστε τι είπαμε, ότι 35 χρονών είναι πάρα πολύ πιθανό να έχει την μετάλλαξη. Λέει ότι να κάνετε, λέει, μοριακό έλεγχο. Και κάνω μοριακό έλεγχο και ψάχνω και βρίσκω το μοριακό. Και τι λέει εδώ, ότι υπάρχει η μετάλλαξη στο εξώνιο 4 του IDH2. Αυτό είναι ένας άλλος κλόνος του IDH. Και εδώ επίσης έχει κάνει και το άλλο μοριακό, δηλαδή ότι δεν έχει ένα P και 19Q, δεν έχει έλλειψη στις χρωμοσωμικές περιοχές, άρα είναι ένα IDH mutated αστροκύτωμα, το οποίο είναι 2 με αιστείες 3. Είμαστε δηλαδή εδώ. Αυτό ήταν αρνητικό και πηγαίναμε για αυτό το δρόμο. Όμως, εδώ κάναμε αυτή τη δεύτερη, το δεύτερο sequence και φτάσαμε σε αυτό το δρόμο. Είδαμε και εδώ ότι δεν υπάρχει αυτή η έλλειψη και φτάσαμε εδώ. Έτσι, πήραμε αυτόν τον δρόμο και καταλήξαμε εδώ. Τώρα, δεν υπάρχει το ενιδόδες αστροκύτωμα που λέγαμε παλιά και γράφαμε στις εργασίες και λοιπά από μια παλιά δημοσίευση. Δεν υπάρχει αυτός ο όρος. Θα το δει ο παθογνωτόμος, μπορεί να το περιγράψει, αλλά δεν θα το ονομάσει ενιδόδες αστροκύτωμα. Δεν θα περιγράψει γεμιστό κυταρικό αστροκύτωμα που το λέγαμε επίσης παλιά. Τώρα, αυτός είναι ένας όγκος, ο οποίος σε μια γυναίκα που προφανώς είχε επιληψία, αν δεν κάνω λάθος, βλέπετε ότι είναι ένας πολύ μεγάλος όγκος, ο οποίος σαν να διατηρεί όμως το σχήμα, το περίγραμμα και δεν αλλοιώνει την δομή των. Είναι ακόμη έτσι διωγγωμένες οι έλικες, αλλά χωρίς να καταστρέφονται, δεν εμφανίζει εμπλουτισμό, δεν έχει περιορισμό στην διάχυση. Δέστε πόσο εντυπωσιακά χαμηλό και υποαγγιούμενη είναι η περιοχή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για την κατάταξη από αυτά που ξέρουμε, τα advanced των όγκων του εγκεφάλου. Και δέστε τη φασματοσκοπία, ανεβαίνει πάρα πολύ η κολλήνη, πέφτει αρκετά το NAA. Θεωρήσαμε ότι μάλλον είναι ένα low grade, εν πάση περιπτώσει λόγω του μεγέθους ίσως είχε και κάποιες άλλες αιστείες και τελικά τι ήταν, ένα διάχυτο αστροκύτωμα θετικό στη μετάλλαξη IDH1, δηλαδή το στοιχείο που έχουμε το T2 flare mismatch είναι, έχει ειδικότητα, δεν έχει όμως ευαισθησία, δηλαδή δεν σημαίνει ότι αυτό, επειδή δεν είχε αυτά τα σημεία, δεν θα ήταν IDH mutated. Έτσι. Αυτό σημαίνει αυτό. Τώρα, όταν έχουμε τριάρια, συνήθως είναι πιο ετερογενείς όγκοι, μπορεί να έχουν μπλουτισμούς, έχουν αυξημένο CBV. Δέστε τώρα εδώ έναν μεγαλύτερο όγκο. Εγώ λέω ότι και αυτό έχει του flare mismatch. Ύστερα και εγώ το συνειδητοποίησα, αλλά είναι πιο ετερογενείς όγκος, πιο μεγάλος, δέστε την χωροκατακτητική δράση, αλλά όλα αυτά δεν παίρνει πολύ σκιαστικό, χειρουργική και... Βλέπετε ότι έχει θετική έκφραση στο αντιγόνο IDH1. Αλλά είναι 3, νομίζω αυτό γράφει εδώ, grade 3, δηλαδή πιο μεγάλος, πιο νομιογενής, αυτό είναι το χειρουργημένο, αλλά το σημείο το ακτινολογικό που είδαμε ταιριάζει και σε αυτό το περιστατικό. Επίσης, όταν παρακολουθεί κανείς τους ασθενείς, αυτός είναι ο ίδιος ασθενής, έχει σημασία να ξέρουμε με τι όγκο έχουμε να κάνουμε, γιατί εδώ τώρα λίγο καιρό μετά από την επέμβαση και από την ακτινοθεραπεία εμφανίζει αυτή την ιστορία εδώ πάνω. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρουμε ποια είναι η ταυτότητα του όγκου για να εκτιμήσουμε και να κρίνουμε τι είναι αυτό. Δηλαδή, εμείς τώρα εδώ υποθέτουμε ότι αυτό το πράγμα είναι μια μετακτινική νέκρωση. Ακριβώς επειδή ήταν
IDH mutated, βγήκε καλά, βγήκε σε σχετικά καλά όρια. Και επίσης, επειδή αυτό δεν έχω το perfusion, δεν δείχνει πολύ ψηλό perfusion, και επειδή υπάρχει αυτό το ακτινολογικό σημείο, όταν δεις μέσα αυτή στο στοιχείο που δεν εμπλουτίζει, όταν δεις αυτόν τον περιορισμό στη διάχυση, αυτό το λένε βέβαια το απεικονιστικό πιο πολύ για τη στεροταξία των μεταστάσεων. Πιο πιθανό είναι να έχεις νέκρωση παρά να έχεις υποτροφή, χωρίς αυτό το βέβαια να είναι απόλυτο. Αλλά θέλω να πω ότι έχει σημασία να ξέρουμε με τι όγκο έχουμε να κάνουμε. Βλέπετε τώρα εδώ έναν άλλο τεράστιο όγκο, ο οποίος καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος με το οποίο λοβό αριστερά. Βλέπετε ότι πιάνει το μεσολόβιο. Χειρουργήθηκε αυτός ο όγκος. Ήταν ένα αστροκύτωμα grade 2 με τάση εξέλιξης προς 3 και είχε τη μετάλλαξη. Δέστε τώρα ποια είναι η βιολογική συμπεριφορά αυτού του όγκου. Αυτός ο ασθενής, εμείς τον παρακολουθούμε από το 2014 τουλάχιστον που υπάρχει PAX, και εγώ θυμάμαι ότι είναι ακόμη πολύ πιο πριν. Βλέπετε δηλαδή πώς ήταν αυτός ο όγκος και ξέρουμε τώρα και τι καταλαβαίνουμε, ότι αυτός έχει αυτή την πολύ καλή πορεία και αυτή την πολύ καλή συμπεριφορά, γιατί ήταν IDH mutated. Βλέπετε εδώ πέρα, ήταν ένας ήρεμος όγκος, χωρίς εμπλουτισμό, χωρίς περιορισμό στη διάχυση, χωρίς perfusion, δεν είχε μικρονεαγγείωση, πολύ καλούτσικο φάσμα, και άρα έχει σημασία να συνδέουμε μέσα στη συνείδησή μας το ιστολογικό με τη μοριακή σφραγίδα του όγκου και τα εικονιστικά μας για να μπορούμε να προχωράμε. Τώρα, εδώ τι λέει αυτή η διαφάνεια, ότι αυτό που στη συνείδησή μας είχαμε, λέγαμε high grade, αυτά που ήταν τα 3 και τα 4. Όπου είχαμε 3, αστροκύτωμα 3, λέγαμε high grade. Τώρα, τι φάνηκε, ότι το grade και την πρόγνωση ουσιαστικά δεν τη δίνει το 3 ή το 4. Το 4 σίγουρα δεν δίνει, δεν το δίνει απαραίτητα το 3, αλλά η παρουσία αυτής της μετάλλαξης. Γι' αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό που προσθέθηκε από τις δύο τελευταίες αυτές ταξινομήσεις. Και εδώ τι φαίνεται. Φαίνεται ότι το 2 και το 3, το οποίο έχει mutation, αυτά και τα δύο έχουν περίπου την ίδια πρόγνωση και μάλλον θεωρούνται, και το 3 το mutated, μάλλον θεωρούνται low grade αστροκυτώματα. Άρα αυτά που έρχονται σε αυτόν εδώ το δρόμο, και 3 να είναι, έχουν περίπου τα 2 με τα 3 περίπου την ίδια πρόγνωση, και άρα μπορεί να θεωρούνται, μάλλον θεωρούνται low grade. Τώρα πάμε στο λιγοδιονδρογλίωμα. Είναι ο όγκος, ο οποίος μοιάζει στον παθολογονατόμο στα μάτια το ότι έχει ολιγοδενδροκύτταρα. Πρέπει οπωσδήποτε εξ ορισμού να έχει την μετάλλαξη και να έχει και την έλλειψη στις περιοχές 1, π και 19 κιου. Αυτή είναι η σφραγίδα του ολιγοδενδρογλιώματος με τη νέα κατάταξη. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι συνήθως είναι μετοπιές βλάβες, έχουν πασβεστώσεις, έτσι από ένα παλιό περιστατικό που είχαμε. Και τώρα, άρα, έχουμε ένα γλίωμα, το οποίο έχει τη μετάλλαξη, μοιάζει με ολιγοδενδρογλίωμα, γίνεται αυτό το μοριακός δείκτης, άρα είναι ολιγοδενδρογλίωμα. Και πώς ξεχωρίζουμε αν είναι 2 ή 3, αν έχει μητωτική δραστηριότητα και αναπλασία είναι 3, αν δεν τα έχει είναι 2. Βλέπουμε ένα περιστατικό σε μια γυναίκα με αφασικές διαταραχές, η οποία είχε αυτόν τον όγκο που προκαλεί διόγκωση στον φιλιό, ασαφοποίηση των αυλάκων κλπ. Δεν έχει περιορισμό, δεν έχει πολύ ψηλά εδώ πέρα στο perfusion, δεν βλέπουμε μικρονεαγγείωση. Αν και εκείνο που ξέραμε παλιά είναι ότι τα ολιγοδενδροκλειώματα μπορεί και χαμηλού grade να είναι και να έχουν όμως μικρονεαγγείωση. Αυτό δεν έχει. Τελικά ήταν ένα ολιγοδενδρογλίωμα θετικό στη μετάλλαξη, το οποίο στη μεγαλύτερη έκταση είναι 2, ενώ σε κάποια μικρή έκταση είναι 3. Εδώ ήταν και το functional, γιατί φοβήθηκαν πάρα πολύ οι νευροχειρουργοί, γιατί έπιανε και βέρνικε και μπροκά κλπ. Λοιπόν, τώρα όμως αυτό εδώ είναι ένα ολιγοδενδρογλίωμα, το οποίο λέει η ιστολογική ότι είναι ολιγοδενδρογλίωμα, λέει ο παθολογονατόμος, αλλά δεν έχει IDH mutation. Τώρα, εδώ δύο πράγματα είναι. Ή πρέπει να γίνει δεύτερη φάση, να δούμε αν κάποιο άλλο από τα IDH, το 2, το 3, είναι θετικό. Και επίσης δεν έχει γίνει και ο έλεγχος του 1P και 19Q. Άρα, όταν θα δούμε έναν όγκο ο οποίος είναι αρνητικός,
μπορούμε να τον ονομάσουμε NOS. Δηλαδή, ο παθολογονατόμος το ονόμασε έτσι, αλλά ουσιαστικά είναι ένα ολιγοδυνοβλίο NOS. Έχουμε τώρα έναν όγκο, ο οποίος σε έναν άνθρωπο χειρουργήθηκε το 16. Βλέπετε αυτή τη βλάβη, ένα κυστικό τμήμα με ένα συμπαγές άλλο που δεν εμπλουτίζεται, στο φλοιό, δεν έχει πολύ υψηλό perfusion και το ιστολογικό έλεγε ότι πρόκειται για ένα αναπλαστικό όλιγο αστροκύτημα. Αυτός ο όρος δεν υπάρχει πλέον. Ήταν grade 3. Ζει αυτό στην Αγγλία, ένας Έλληνας επιστήμονας, και αυτοί λέγανε μετά ότι έχει revised final diagnosis. Τι κάνανε? Κάνανε αυτό εδώ πέρα και λένε ότι διατηρείται, άρα δεν έχει... δεν είναι ολιγόν διδρογλίωμα, έτσι. Και λένε ότι η τελική διάγνωση είναι ένα αναπλαστικό αστροκύτωμα. Τώρα, άμα το λέγανε, μετά το 21, θα λέγανε ότι είναι ένα αστροκύτωμα mutated grade 3. Έτσι, ακόμη μεγαλύτερη revision θα υπήρχε σε αυτό το όγκο. Εδώ ένας άλλος ετερογενής όγκος, πάλι στον φλοιό. Εδώ πέρα έχουμε θετική έκταση, δηλαδή είναι mutated, και εδώ έχουμε το πλήρες όρισμα που πρέπει να έχουμε. Έχουμε και έλλειψη χρωμοσωμικών περιοχών, ένα B19Q, άρα έχουμε ένα διακυταρικό, αυτό είναι το μορφολογικό, το φαινοτυπικό του παθολογονατόμου, grade 3, θετική ανοσοχρώση για ADH1, υπάρχει αυτό, άρα είναι ένα grade 3 όλιγο δενδρογλίωμα. Το γλιοβλάστομα, γνωστό από όλους, νομίζω ότι είπαμε ήδη πότε θα πούμε ότι έχουμε γλιοβλάστομα. Πρέπει να έχουμε ενήλικα ασθενή. Παλιά λέγαμε γλιοβλαστόματα, υπήρχαν και στα παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πλέον. Έχεις ένα διάχυτο αστροκυταρικό όγκο, δεν έχεις την μετάλλαξη και έχεις ένα από τα παρακάτω τέσσερα. Και ένα να έχεις, μπορεί να τα έχεις και όλα, τότε έχεις ένα γλιοβλάστομα. Και βλέπουμε ότι αν υπάρχουν ένα από όλα αυτά, πας σε ένα γλιοβλάστομα IDH wild type, το οποίο ουσιαστικά είναι ένας όγκος 4, ενώ αν δεν υπάρχει κάτι από όλα αυτά, είναι NES. Δεν ταξινομείται δηλαδή διαφορετικά. Είναι σπάνιες περιπτώσεις που πραγματικά δεν μπορεί να έχει ταξινόμηση. Είναι μια τυπική εικόνα ενός γλιοβλαστώματος. Και να δούμε ένα άλλο περιστατικό, ένας όγκος αρκετά μεγάλος, ο οποίος είναι στο θάλαμο, το κέντρο, εν πάση περιπτώσει. Βλέπετε πόσο περιορισμό στη διάχυση έχει, ότι αρχίζει και εμπλουτίζεται και πόσο υψηλό perfusion έχει. Ήταν ένας όγκος, δεν είχε το IDH1, άρα ήταν ένα γλιοβλάστομα, και ενώ δεν είχε ουσιαστική νέκρωση ή ιδιαίτερη πυροπλασία, το ονόμασε ο παθολογονατόμος IDH wild type γλιοβλάστομα. Ένας άλλος όγκος και μάλιστα σε μία συνάδελφο, που υπήρχε και ένα ζήτημα αν είναι δεν είναι όγκος, επιπληκτός, χειρουργήθηκε. Βλέπετε εδώ δεν έχει πολύ ψηλό perfusion, αλλά το φάσμα είναι παθολογικό. Χειρουργήθηκε και λέει τώρα εδώ, αναπλαστικό με βάση το 16, αρνητικό στο IDH1. Ουσιαστικά εδώ είμαστε στο NOS, δηλαδή είμαστε σε αυτόν εδώ τον δρόμο, και αυτό εδώ το νεόπλασμα κατά πάσα πιθανότητα έχει πολύ κακή πρόγνωση και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας και εννοεί το θεραπευτής, αλλά και εμείς όταν βλέπουμε τους επανελέγχους και κάνουμε την διάγνωση. Ένα περιστατικό που πρέπει να έχει περάσει και από εσάς από εδώ, από το ΑΧΕΠΑ, με μια γυναίκα που κλινικά νομίζω ότι θεωρήθηκε ότι είχε ισχαιμία. Έχουμε έναν όγκο που προκαλεί διόγκωση, ήδη εμπλουτίζεται. Δέστε πόσο ψηλό RCBV έχει, ότι έχει περιορισμό στη διάχυση. Ήταν ένα αστροκύτωμα grade 3. Ουσιαστικά δεν είναι αστροκύτωμα grade 3. Είναι ο δρόμος αυτός που είπαμε πριν. Αυτό εδώ. Άρα ουσιαστικά είναι ένας άγριος όγκος που είναι γλιοβλάστομα NOS. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία, και είπαμε και για το θεραπευτή και για εμάς που θα κληθούμε να δούμε τον επανέλεγχο. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο να προχωρήσω λίγο παραπάνω. Εκείνο που δύο λόγια έτσι να πούμε ότι στα γλιοβλαστώματα και στους όγκους, στους high grade, τελικά
Χρόνια μετά από αυτή την πρώτη, από αυτό το πρωτόκολλο που μάλλον ο Στουπ αυτός είναι που το περιέγραψε, αυτό λέγεται και Στουπ πρωτόκολλο, δηλαδή προσθέτουμε στην ακτινοθεραπεία τεμοζολαμίδη, δεν υπάρχει ουσιαστικά κάτι άλλο. Ένα πράγμα που πρέπει να ξέρει ο ακτινολόγος είναι τι είναι η υπερμηθυλίωση του MGMT γονιδίου. Είναι ένα γονίδιο το οποίο βοηθά τα κύτταρα να επιδιορθώσουν το DNA τους. Η υπερμηθυλίωση επενεργοποιεί τα κύτταρα καθίστανται ανίκανα να διορθώσουν το DNA. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί ο όγκος να διορθώσει τις βλάβες που τους προκαλεί η θερμοσολαμίδη, το αλληλειωτικός αυτός παράγοντας, και άρα οι όγκοι είναι πιο ευαίσθητοι στη χημεθεραπεία. Σημαίνει όμως ότι είναι και πιο πολύ συχνό, πιο πολύ πιθανό να πάθουν, να έχουμε την ψεύδο εξέλιξη στην απεικόνηση. Έχουμε ένα χειρουργημένο όγκο. Βλέπουμε όμως μετά αρχίζει και αυξάνεται τι είναι αυτό. Έχουμε κάποια εργαλεία, έχουμε την φασματοσκοπία, έχουμε το perfusion. Βλέπουμε συνεχίζει να μεγαλώνει. Και σταματώντας την τεμοζολαμίδη αρχίζει και μικραίνει. Άρα επρόκειτο πραγματικά για μια ψεύδο εξέλιξη, μια διάγνωση αρκετά δύσκολη. Προσπαθούμε να την κάνουμε, αλλά συνήθως η διάγνωση μπαίνει μάλλον εκ των υστέρων σε συζήτηση με τους θεράποντες. Η γλιωμάτωση δεν υπάρχει ως όρος. Η γλιωμάτωση είναι τρόπος επέκτασης, είναι pattern of growth, δεν είναι όγκος. Συνήθως είναι IDH άγρια. Έτσι, δεν πρέπει να το χρησιμοποιούμε εμείς. Και τέλος, ένα περιστατικό μοιάζει να έχει νέκρωση, ένας μεγάλος όγκος, μοιάζει high grade. Τι ήτανε? Ήταν ένα IDH wild type, αλλά είχε σαρκωματοειδείς χαρακτήρες, άρα ήταν ένα γλιοσάρκωμα, το οποίο είναι μια οντότητα που υπάρχει, παραμένει και σε αυτήν την έκδοση των όγκων της WHO, και συνήθως είναι περιφερική όγκη, αλλά δεν διαφέρουν επικονιστικά από τα γλιοβλαστώματα. Εδώ μόνο δεν θα αναφερθώ σε κάτι, δεν θα προχωρήσω. Απλώς εδώ πάμε στο επενδύμωμα, το οποίο δεν είναι της παρούσης ούτε να το αναλύσουμε ούτε. Εδώ πάλι τι δείχνει αυτός ο πίνακας, την αξία των μεταλλάξεων. Τα επενδυμώματα τα χωρίζαμε σε δύο ή τρία, ανάλογα με την ιστολογική και με τα κύτταρα. Εδώ τώρα βλέπετε ότι άλλοι έχουμε τους όγκους, τους υπερσκηνίδιους, τους υποσκηνίδιους και τους της σπονδυλικής στήλης, των οποίων η κατάταξη εξαρτάται από τις μεταλλάξεις από τα γονίδια. Και η πρόγνωση. Πράγμα που δεν το συζητούσαμε παλιά, όταν λέγαμε ότι είχαμε ένα επενδύμωμα grade 3. Λοιπόν, για τα παιδιά δεν θα προχωρήσω, γιατί είναι πολύ πιο δύσκολη όγκη. Ούτε την εμπειρία την έχουμε, ούτε τα περιστατικά. Έχουμε ελάχιστα περιστατικά. Απλώς θέλω να πω, γιατί νομίζω ότι ο χρόνος έχει προχωρήσει, να πω το εξής. Περνάω, είχα κάποια πράγματα για τους παιδιατρικούς όγκους. Ότι όλη αυτή η σταδιοποίηση και η επικαιροποιημένη ταξινόμηση των όγκων του εγκεφάλου, εκείνο που καταλαβαίνω εγώ και μάλλον αυτό λέει η βιβλιογραφία, έχει να κάνει με την προσπάθεια να βρεθεί στοχευμένη θεραπεία. Οι όγκοι του κεντρικού νευρικού συστήματος είναι πάρα πολύ πίσω σε σχέση με τους μετάλματα που έχει κάνει η ογκολογία στη θεραπεία των άλλων συμπαγών όγκων του σώματος. Όλη η ιστορία είναι ότι προσπαθούν να εντάξουν σε κλινικές μελέτες τους όγκους και γι' αυτό προσπαθούν να τους υποκατηγοριοποιήσουν, να τους κατατάξουν ανάλογα με τις γονιδιακές βλάβες που έχουν, για να μπουν σε κλινικές μελέτες και να φτάσουμε να έχουμε κάποια θεραπεία. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, δεν είναι ούτε της δικής μας ειδικότητας, ούτε μπορώ εγώ να τις αναλύσω. Τι προσπαθεί να γίνει διεθνώς με τη θεραπεία των γλιωμάτων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ναι, δεν υπάρχουν θεραπείες αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει, ας πούμε, στο κρανιοφαρυγγίωμα, το οποίο και εγώ πρόσφατα το είδα, υπάρχει στοχευμένη θεραπεία σε ένα τύπο του κρανιοφαρυγγιώματος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ευερόλυμους μπήκε για το υποεπενδυματικό ή για το κυταρικό αστροκύτωμα ως θεραπεία. Πάρα πολύ σημαντικό στους ανθρώπους με οζόδιη σκλήρυνση. Αυτός ο πίνακας, που είναι ουσιαστικά το σχήμα που σας έδειξα, νομίζω ότι ίσως είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει κανείς στο μυαλό του.
σαν ακτινολόγος, όταν προσπαθεί να διαγνώσει, όταν προσπαθεί και βλέπει θεραπευμένους ασθενείς, τι είναι τα διάχυτα διαιχητικά γλιώματα, χωρίζονται σε αυτά που είναι wild type και σε αυτά που έχουν τη μετάλλαξη. Στα wild type ένας είναι ο δρόμος και εδώ οι δρόμοι εξαρτώνται από την... από το I1P και 19Q, τότε πάνω στο ολιγοδυνητό γλίωμα, και τα άλλα είναι αστροκυτώματα, τα οποία ανάλογα με τους συστολογικούς χαρακτήρες ή με αυτήν εδώ την άγρια μετάλλαξη, θα είναι 2, 3 ή 4. Συμπερασματικά, θεωρώ ότι οι βασικές γνώσεις που αφορούν την ταξινόμηση στον όγκο του εγκεφάλου, του κεντρικού νευρικού συστήματος, είναι ένα απαραίτητο εργαλείο όταν, για τον ακτινολόγο. Η ταξινόμηση των όγκων του εγκεφάλου είναι πάρα πολύ σύνθετο, πάρα πολύ περίπλοκο. Νομίζω χωρίς βοήθεια από ειδικούς δεν μπορούμε κι εμείς να το καταλάβουμε. Απλώς πρέπει να προσπαθούμε να εξοικειωθούμε με αυτό. Νομίζω το μήνυμα είναι πρέπει να διαβάζουμε τα ιστολογικά, να τα ζητάμε τα ιστολογικά όταν εξετάζουμε μία εξέταση ενός χειρουργημένου όγκου που σχεδόν ποτέ δεν το έχουμε στα χέρια μας. Αν το ζητήσουμε όμως θα το βρούμε. Και εκείνο που πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι ένα ακριβές σύστημα ταξινόμησης που λαμβάνει υπόψη τα μοριακά χαρακτηριστικά των όγκων είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την ακριβή διάγνωση. Είναι για να θέσει την πρόγνωση, για να επιλέξει ο θεραπευτής τη θεραπεία, αλλά τελικά στη σύγχρονη εποχή είναι για να εγγράψει τους ασθενείς σε κλινικές δοκιμές και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι οι στοχευμένες θεραπείες. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ καταπληκτική ουσίαση. Ελπίζω οι συνάδελφοι που ασχολούνται ιδιαίτερα με το κεντρικό νευρικό να βοηθήθηκαν. Αυτό που είπε στο τέλος, κύριε Αρχοδούς, είναι πολύ σημαντικό, ότι ο κτηνολόγος, παρότι η μεγάλη φορτοεργασία και φυσικά πρέπει να ενημερώνεται για τις για τις νέες κατηγοριοποιήσεις όπως αυτή που μας παρουσίασε, αλλά και στη δικιά του την καθημερινή δουλειά θα πρέπει να προσπαθεί να έχει ένα feedback. Εάν δεν έχεις ένα feedback και να ψάχνεις το περιστατικό το οποίο κάποτε σε προβλημάτισε, να έχεις ένα χαρτάκι δίπλα και να γράφεις το τάδε περιστατικό όταν χειρουργηθεί να τηλεφωνήσεις τον τάδε. Διότι έτσι θα κουμπώσει, ας πούμε, αυτό που διάβασε στη γεωγραφία με αυτό το οποίο διάγνωσε και το οποίο έχει τεράστια σημασία για τον αυτού σου. Έτσι γίνεσαι καλύτερος, έτσι γίνεσαι πιο αξιόπιστος. Έτσι βέβαια γίνεται ακόμα χειρότερη δουλειά σου, γιατί αύριο η νευροχειρουργή θα μας πρέπει να κάνουμε και την ιστορία του. Νομίζω ότι θα πάμε κάποια στιγμή, αλλά εμείς δεν θα δουλεύουμε. Θα το κάνει το AI. Ακόμη δεν διαβάζει αυτό το τσιπτοστορέμα, το GPT δεν διαβάζει. Όταν θα διαβάζει εικόνες, όταν θα βλέπει εικόνες, θα το κάνει. Έχουμε στην παρέα μας τον επικοπροηθή νευροαχτινολογίας του Γερμαντατζή. Θα προτιμούσα να σταματήσω εδώ, να ξαναευχαριστήσω την κυρία Κουμπούζη. Είναι χάλη να παρουσιάσει και την κυρία Σιδεροπούλου, να δει τα περιστατικά, ναι. Να κάνετε μια κουβέντα ή αν έχει κάποια ερώτηση τώρα ή μετά. Και να κλείσουμε τα αίσθηση. Εγώ, αν είναι να δούμε τα περιστατικά, ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Αρκουμούδη για την εξαιρετική παρουσίαση όλων αυτών των νεότερων γνώσεων, γιατί είναι μόλις ούτε δύο χρόνια η ταξινόμηση αυτή και μας έφερε και ακόμα νεότερα δεδομένα και από την απεικόνηση και πώς συνδυάζεται. Αυτά τα βλέπουν οι αράκια γενικότερα, όπως καταλάβατε, αφορούν όλους τους ενδοκράνους όγκους και αυτά που περιέχουν μέσα είναι πάρα πολύ εκτενή. Ήταν πολύ σωστή επικέντρωση στα γλιώματα που είναι και πολύ συχνιό και είχε πάρα πολύ ωραία παραδείγματα να μας δείξει. Όπως είπατε και εσείς, όντως, το πρόβλημα νομίζω για εμάς είναι ότι τα περιστατικά αυτά βλέπουμε συνήθως πρώτα. Οπότε, καταρχάς δεν έχουν χειρουργηθεί, άρα το ιστολογικό που έχει μπει πάρα πολύ και για όσους έγιναν ακτινολόγοι για να τα γλιτώσουν, αυτά είναι η δείξη της βιοχημίας τώρα. Επομένως, αυτά όντως θα πρέπει να εξοικειωθούμε και να τα μάθουμε. Θα παίξουν ρόλο και στους νευροχειρουργούς και στους ογκολόγους που ενδεχομένως να εμπλακούν, αλλά ενδεχομένως και στο δικό μας το κομμάτι
που είναι κάτι που σκεφτόμαστε να ξεκινήσουμε, δεν είναι τόσο ευρέως γνωστό στην ενδακτηριακή, δηλαδή χημειοθεραπεία των όγκων, που υπάρχει σε ερευνητικό επίπεδο. Πιθανώς δεν έχει εξελιχθεί τόσο σε χημειοθεραπείες σε άλλες περιοχές για αρκετούς λόγους. Ένας είναι ο μονοκεφαλικός φαρμός, ο άλλος είναι ότι δεν υπήρχε ενθουσιασμός από τα πρώτα αποτελέσματα. Ίσως όμως τελικά η περισσότερη ανάλυση των όγκων στο τέλος θα μας δείξει και κάποιες από αυτές τις κατηγορίες που μπορεί να ωφεληθούν και επομένως να στοχεύουμε περισσότερο καλά στο ποιους, σε ποιους φωμένων μπορεί να κάνουμε τέτοιου είδους θεραπείες ή όχι. Για να μην φάω περισσότερο χρόνο να δούμε και τα περιστατικά από την κυρία Σιδηροπούλου πρώτη και να συνεχίσουμε την κουβέντα με ερωτήσεις συνέχεια. Καλησπέρα σας και από μένα. Μαζί θα δούμε κάποια ενδιαφέροντα περιστατικά από το τμήμα μας σχετικά με το σημερινό μας θέμα, δηλαδή τους όγκους του κεντρικού νευρικού συστήματος και τη νέα ταξινόμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Το πρώτο μας περιστατικό αφορά μια γυναίκα 74 ετών, η οποία προσήλθε στα επίγοντα του νοσοκομείου μας με πάρεση του δεξιού κάτω άκρου, επιδεινόμενη από μηνός. Από το ατομικό της αναμνηστικό αναφέρεται υποθυρεοειδισμός. Η γυναίκα ήταν υπαγωγή με θυρορμών και αρτηριακή υπέρταση. Ο εργαστηριακός έλεγχος που έγινε στα πλαίσια των επιγόντων ήταν φυσιολογικός και έτσι προχωρήσαμε σε μια αξονική τομογραφία εγκεφάλου, στην οποία βλέπουμε ότι στην έσω επιφάνεια του αριστερού εγκεφαλικού μυνισφαιρίου, στο πίστο τμήμα του μετωπιαίου λοβού, παρατηρείται μια υπόπυκνη βλάβη με περιφερικό δακτυλοειδή εμπλουτισμό και συνοδό περιαστιακό ίδρυμα. Τίθεται επομένως το ερώτημα μιας πρωτοπαθούς εξεργασίας του εγκεφάλου. Προχωρήσαμε σε μια μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, η οποία επιβεβαιώνει την παρουσία ογκόμορφης εξεργασίας στο πίσω τμήμα του μετωπιαίου λοβού αριστερά. Η βλάβη αυτή είχε σαφή όρια, ήταν ανομοιογενής υφής και συνοδευόταν από περιαστιακό ίδρυμα. Μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας, παρατηρήθηκε ανώμαλος κατά κύριο λόγο περιφερικός εμπλουτισμός της βλάβης, ενώ υπήρχε και αυξημένο σήμα στην ακολουθία diffusion. Ακολούθησε φαρμακοσκοπικός έλεγχος, τον οποίο παρατηρήθηκε μια ήπια αύξηση των επιπέδων της σχολήνης, με συνοδό ήπια ελάττωση των επιπέδων του μη ακετινού ασπαρτικού οξέως. Τα ευρήματα αυτά από τη φαρμακοσκοπία, σε συνδυασμό με τους απεικονιστικούς χαρακτήρες της βλάβης, συνηγορούν κατά κύριο λόγο υπέρ μιας πρωτοπαθούς εξεργασίας στην ως άνω-ανατομική θέση και πιθανότερα υψηλού βαθμού κακοήθειας, δηλαδή high grade, επομένως έγινε σύσταση για έλεγχο με βιοψία. Στα πλαίσια σταδιοποίηση της ασθενούς, πραγματοποιήθηκε μια αξονική τομογραφία θώρακος και κοιλίας, χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα πέρα από έναν μονήρι επιφρενικό λεμφαδένα δεξιά, ένα υπέρυχος θηροειδούς λόγω του ιστορικού της γυναίκας, επίσης χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα, και ακολούθησε το χειρουργείο με τη λήψη βιοψίας. Μεταγχειρητικά έγινε μια αξονική τομογραφία εγκεφάλου, στην οποία βλέπουμε τις μεταγχειρητικές αλλοιώσεις με μοραγικά στοιχεία και φυσαλίδες αέρα στην περιοχή. Όπως επίσης και από τη μαγνητική τομογραφία που έγινε στη συνέχεια, μεταχειρητικές αλλοιώσεις, περιαστιακό ίδρυμα, μικρή υποσκληρή διαμοραγική συλλογή και ένας λεπτός περιφερικός εμπλουτισμός που θεωρήθηκε ότι μάλλον οφείλεται σε μεταχειρητικές αλλοιώσεις παρά σε κάποιο υπόλοιμα του όγκου. Στη συνέχεια βγήκε και το πόρισμα της βιοψίας, σύμφωνα με την οποία τα κύτταρα διατηρούσαν τη θετικότητα στην ATRX ROAS στο σύνολό τους, ενώ έως 90% είχαμε απώλεια της θετικότητας για την NGMT. Το δίκτυο MIB1 εκφραζόταν από 15 έως 30%, ενώ η πρωτεΐνη P53 στο 80%. Στο σημείο που πρέπει να σταθούμε στη συγκεκριμένη βιοψία είναι ότι η πρωτεΐνη IDH δεν αναγνωρίστηκε στα νεοπλασματικά κύτταρα. Επομένως, όπως είπαμε, σύμφωνα με τη νέα ταξινόμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μιλάμε αυτόματα για ένα βιοβλάστομα με αρνητική ανοσοϊστοχημική έκφραση της IDH, δηλαδή για ένα βιοβλάστομα IDH wild type. Όσον αφορά την πορεία νόσου της ασθενούς, συνεχίζει τα σχήματα ακτινοθεραπείας μέχρι και σήμερα, με τακτική παρακολούθηση και χωρίς κάποια γνωστή υποτροπή μέχρι στιγμής. Περνάμε στο δεύτερο περιστατικό μας, το οποίο αφορά έναν άντρα 65 ετών, ο οποίος προσήλθε στα επίγοντα του νοσοκομείου μας λόγω βραδύτητας ομιλίας βραδιψυχισμού, με αιμοδίες δεξιού άνω άκρου και δεξιά πυραμιδική συνδρομή από ημερών. Στο ατομικό αναμνηστικό δεν αναφέρεται κάτι άλλο πέρα από αρτηριακή υπέρταση, ενώ ο αρχικός εργαστηριακός έλεγχος ήταν φυσιολογικός.
Προχωρήσαμε σε μια αξονική τομογραφία εγκεφάλου. Βλέπουμε μια ευμεγέθη υπόπυκνη εξεργασία με τοπία αριστερά, η οποία εμφανίζει περιφερικό εμβολισμό, σημαντικό περιεστιακό είδημα και εξαλείφει τις φυλικές άβλακες στο σύστηκο ημισφαίρι. Ακολούθησε η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, η οποία επιβεβαιώνει την παρουσία ευμεγέθους μάζας με τοπία αριστερά, με εκτεταμένο περιεστιακό είδημα, η οποία πιέζει την αριστερή πλάγια κοιλία και σπρώχνει τις δομές μέσης γραμμής προς τα δεξιά. Η μάζα αυτή είχε ανώμαλο περίγραμμα, εσωτερική νέκρωση και κατά τόπους στικτές αιστείες πετυχιώδους αιμορραγίας. Μετά την ενδοπλέβεια χορήγηση γεωγραφικής ουσίας, παρουσίαζε περιφερικό δακτυλοειδή εμπλουτισμό. Επομένως, έχουμε ακτινολογικά ευρήματα συμβατά με ένα πρωτοπαθές high-grade νεόπλασμα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Ακολούθησε μια αξονική τομογραφία θώρακος και κοιλίας χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα και το χειρουργείο με τη λήψη βιοψίας. Μετεγχειρητικά βλέπουμε εδώ τις αντίστοιχες αλλοιώσεις και στη συνέχεια βγήκε το πόρισμα της βιοψίας. Τα κύτταρα διατηρούσαν και σε αυτή την περίπτωση θετική τη χρώση για ATRX στο σύνολό τους. Είχαμε απώλεια έως και 90% στην MGMT. Επομένως, το σημείο που πρέπει να εστιάσουμε είναι ότι έχουμε ευρήματα συμβατά με, όπως τα λέγαμε μέχρι πρότινος, ένα υψηλό βαθμό κακοήθεια αστροκυταρικό νεόπλασμα Grade 4, το οποίο όμως σύμφωνα με τη νέα ταξινόμηση, επειδή ακριβώς έχει και εδώ αρνητική την IDH πρωτεΐνη, συγκαταλέγεται στα γλιοβλαστώματα IDH wild type. Ο ασθενής και αυτός συνεχίζει τα σχήματα ακτινοθεραπείας μέχρι και σήμερα με τακτική παρακολούθηση. Περνάμε στο τρίτο μας περιστατικό, το οποίο αφορά άλλων 17 ετών, προσήλθε στο νοσοκομείο μας λόγω ενός επεισοδίου απώλειας συνείδησης, με αναφερόμενο στον οικοκλονικού σπασμού χωρίς μετακριτική σύγχυση. Το ατομικό του αναμνηστικό ήταν ελεύθερο, ο εργαστηριακός έλεγχος φυσιολογικός, ακολούθησε η αξονική τομογραφία εγκεφάλου, βλέπουμε με τοπιαία δεξιά στην επιπλέον λευκή ουσία, μια υπόπυκνη περιοχή, χωρίς όμως χωροκατοπτικούς χαρακτήρες, χωρίς ιδιαίτερο εμπλουτισμό μετά την ενδοφλέβη χορήγηση και γραφική ουσία και χωρίς να παρατηρούμε εξάλληψη των οβλάκων στο σύρτικο ημισφαίρι. Ακολουθεί η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, επιβεβαιώνει την παρουσία βλάβης με υψηλό καυδιοφλέ σήμα στην άνω και μέση μετωπία έλικα δεξιά, που καταλαμβάνει τόσο το φλοιό όσο και την υποπλώδη λευκή ουσία και έχει, θα λέγαμε, ενδοαξονική θέση. Συνοδό περιεστιακό είδημα και ομοιογενούς εμπλουτισμός μετά την ενδοφλέβια χορήγηση γαδολινίου. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση, στη διαφορική μας διάγνωση, θα πρέπει να εντάξουμε τους ενδοακτονικούς υπερσκηνίδιους ανθρώπους, δηλαδή αστροκύτωμα, γαβλιοπλήωμα ή κάποιο πλειόμορφο κτανθό αστροκύτωμα. Πραγματοποιείται μια αξονική τομογραφία θώρακος και κοιλίας χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα και ένας υπέρυκος όρχιον επίσης χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα. Στη συνέχεια ακολουθεί το χειρουργείο με τη λήψη βιοψίας. Μετεγχειρητικά γίνεται μια αξονική τομογραφία όπου βλέπουμε τα λιγοστά αιμορραγικά στοιχεία και το λεπτό περιφερικό εμπλουτισμό στη θέση της αφαιρεθήσας βλάβης. Ευρήματα που επιβεβαιώνονται και από τη μαγνητική, λιγοστά αιμορραγικά στοιχεία, συνοδό περιεστιακό είδημα. Δεν παρατηρούμε κάποια άλλη αιστεία παθολογικού σήματος ή εμπλουτισμού από το λοιπό εγκεφαλικό παρέχημα. Στη συνέχεια βγήκε το πόρισμα της βιοψίας, όπου πρόκειται για ευρήματα συμβατά με γαγλιοπλήωμα, δηλαδή grade 1 κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με συνοδό αιστιακή φυλική δυσπλασία, γεγονός που ερμηνεύει και την επιληπτική κρίση προς ένα. Πολύ καλή πορεία και πρόγνωση. Τέλος, περνάμε στο τέταρτο περιστατικό μας, το οποίο αφορά ένα αγόρι 9 ετών, εισήχθη προγραμματισμένο στο νοσοκομείο μας, προκειμένου να αφαιρεθεί ένα γνωστό επενδύμωμα που είχε στη δεξιά και θυροπαρεγκεφαλική γωνία. Από συμπτώματα, το παιδί εμφάνιζε κόφωση δεξιά, διπλοπία, ρευόκρανο και πάρεση του προσωπικού δεξιά. Η μαγνητική τομογραφία προεγχειρητικά έχει γίνει σε εξωτερική βάση, δείχνει την με βλάβη, με αυξημένο τα δύο πλέσιμα στη δεξιά και θυροπαρεγκεφαλική γωνία, η οποία και στη συνέχεια αφαιρέθηκε πλήρως, όπως βλέπουμε και από τη μετεγχειρητική ακτινολογική τομογραφία. Το παιδί τέθηκε σε τακτική παρακολούθηση με επανέλεγχο στο τρίμηνο και στο εξάμηνο με νέα μαγνητική τομογραφία. Βλέπουμε ότι η μαγνητική δεν δείχνει καμία εικόνα υπολειμματικού όγκου. Υπάρχουν ακόμη κάποιες ελάχιστες μετεγχειρητικές αλλοιώσεις στον οπίσιο κρανιακό βόθρο, όπως επίσης και ο ήπιος μηνυκικός εμπλουτισμός που θεωρούμε ότι οφείλεται σε μετακτηνικές αιτιολογίες βλάβες, γιατί το παιδί μετά το χειρουργείο ξεκίνησε σχήματα ακτινοθεραπείας. Δεν βλέπω όμως κανένα σημάδι υποτροπής του. Ακολουθεί μια μαγνητική τομογραφία σπονδυλική στήλη, στην οποία ο νοτιαίος μυελός διατηρεί φυσιολογική ένταση σήμα σε όλο το μήκος του.
Ξαφνικά όμως το οκτάμινο το παιδί προσήλθε με μια εικόνα επιδεινωμένη, εμφάνιζε κεφαλαλγία, διπλοπία, εμβοές και βαρικοία. Ήρθε δηλαδή με μια εικόνα υποτροπής ένα χρόνο περίπου μετά το αρχικό χειρουργείο και τις ακτινοθεραπείες. Ο εργαστηριακός έλεγχος ήταν φυσιολογικός, η καλλιέργεια αίματος, ούρεν και η ανάλυση ΕΝ ήταν επίσης χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα. Επομένως, προχωρήσαμε σε μια νέα μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, την οποία βλέπουμε ότι στην δεξιά και θυροπαρεγκεφαλική γωνία παρατηρείται μια βλάβη με αυξημένο φλερ σήμα, η οποία εμφανίζει ήπιο περιστιακό ίδρυμα, διπιαστικά φαινόμενα επί της τετάρτης κοιλίας και φυτρομύχη, και επίσης έρχεται σε έμεση επαφή και παρεκτοποιεί την 8η εγκεφαλική συσκευή. Μετά την ενδοκλέβια χορήγηση διαγραφικής ουσίας, παρατηρήθηκε ανομοιογενής περιφερικός εμπλουτισμός της βλάβης, η οποία εντοπίζεται στα όρια του πρώην έτους αφαιρεθέντος επενδυμώματος. Σε 15 μέρες έγινε μια νέα μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Η βλάβη επιμένει, θα λέγαμε ότι ο εμπλουτισμός είναι ακόμη πιο έντονος, περιφερικός κατά κύριο λόγο. Ακολουθεί η φασματοσκοπία, όπως παρατηρήθηκαν σχετικά υψηλά επίπεδα γαλακτικού οξέως, έβριμα που θα μπορούσε να αποδοθεί σε νευρωτικό χαρακτήρα της βλάβης και ακολούθησε χειρουργείο για να πάρθει εκ νέου βιοψία. Μεταγχειρητικά γίνεται μια αξονική τομογραφία εγκεφάλου, παρατηρούμε την ευμεγέθη μάζα στη γέφυρα παρακεφαλική γωνία, δεν κατέστη δυνατό να αφαιρεθεί, εκτεταμένο συνοδό περιστιακό είδημα και παραμένουν τα πιεστικά φαινόμενα. Η νέα μαγνητική τομογραφία θα λέγαμε ότι είναι ακόμη πιο επιθυνωμένη. Η βλάβη έχει αυξηθεί. Έχει αυξηθεί και το περιεστιακό ίδρυμα, έντονα πιεστικά φαινόμενα επί της τετάρτης κοιλίας. Ο εμπλουτισμός είναι έντονος, περιφερικός, ανώμαλος, δακτυλαρής κατά κύριο λόγο και στη συνέχεια βγήκε και το πόρισμα της νέας βιοψίας, όπου είχαμε βρήματα συμβατά με επενδύμωμα, υποτροπή δηλαδή του αρχικού τύπου του όγκου. Σε αυτή τη βιοψία αξίζει να τονίσουμε ότι ο δείκτης MIV-1, αν και δεν είναι ένα κριτήριο για να δοκιμοποιήσουμε το νεόπλασμα, ωστόσο θεωρείται ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας, που σε συνδυασμό με τις νεκρώσεις και τον αυξημένο αριθμό πυρηνοκίνησεων, μας δείχνει μια επιθετικότερη βιολογική συμπεριφορά του νεοπλάσματος, γεγονός που ερμηνεύει και την τόσο σύντομη υποτροπή του παιδιού. Επομένως, είχαμε ιστολογικά ευρήματα συμβατά με ένα αναπλαστικό επενδύμωμα. Όπως είπαμε, όρος αναπλαστικό έχει πλέον εγκαταληφθεί, ωστόσο αναφέρεται συχνά σε πορίσματα. Με τη νέα ταξινόμηση μιλάμε για ένα grade 3 επενδύμωμα και πιθανότερα τύπου α που έχει και τη χειρότερη πρόγνωση. Βλέπουμε μια εικόνα από μικροσκόπιο, βλέπουμε τις χαρακτηριστικές ψευδοροζέτες που είναι ιδιαίτερα γνώρισμα του επενδυμώματος. Όσον αφορά την πορεία νόσου του παιδιού, αυτό ξεκίνησε σε σχήματα χημειοθεραπείας, τα οποία συνεχίζει μέχρι και σήμερα και βρίσκεται υπό τακτική παρακολούθηση. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κουρμούς για τη βοήθειά της και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα περιστατικά ήταν εξαιρετικά. Υπάρχει κάποια ερώτηση από τους παρόντες ή κάποιο ερώτημα από το διαδίκτυο ή κάποιο σχόλιο, έστω αν έχει ερώτηση. Ήταν όλα αντιληπτά ή δεν είχαν τίποτα. Το δεύτερο, ψηφίζουμε το δύο. Εγώ πιστεύω ότι ξεκαθαρίσατε πολύ καλά αρκετά πράγματα. Νομίζω θέλουν οπωσδήποτε επαναλήψεις, το κεφάλαιο είναι τεράστιο. Όπως είπα και πριν, πιστεύω ότι το δικό μας μειονέκτημα είναι ότι μπορεί να μάθουμε την διάγνωση, αν ασχοληθούμε κιόλας βέβαια, εκ των υστέρων. Επομένως, την ώρα που γράφουμε το πόρισμα, πιθανότητα όντως μπορεί να περιοριστούμε σε κάτι, όπως σωστά λεγόταν, υψηλής κακοήθειας όμως, αλλά αν εξαιρέσουμε κάποια έτσι χαρακτηριστικά, απεικονιστικά σημεία που μπορεί να, όπως αυτό το mismatch του Flare Tab 2 ή και άλλα που μπορεί να εμφανιστούν στο μέλλον, στις περισσότερες περιπτώσεις, γιατί είναι πάρα πολύ όγκοι, δεν μπορεί να ξέρουμε τι ακριβώς είναι, ακριβώς επειδή μπήκαν όλοι αυτοί οι έλεγχοι που πιθανότατα θα ακολουθήσουν και τις περισσότερες φορές μετά από ένα χειρουργείο ή στην καλύτερη από μια βιοψία πιο γρήγορα. Οπότε μέχρι τότε δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε τόσο ακριβείς με τους περισσότερους όρους. Ευχαριστούμε όλους τους παρεμπισκομένους, κυρία Κουρμούς, κυρία Σιδεροπούλου.
και φυσικά εσάς από το σπίτι σας. Ευχαριστούμε μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε εμείς.